Έχουμε ένταση, Δημήτρη, στην Οδό Πανεπιστημίου. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Στεφόπουλος, υπάρχει πάρα πολύ φασαρία γιατί επικρατεί ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων όπως παρακολουθούμε. Είναι η συγκέντρωση που πραγματοποιούν εργαζόμενοι στο ΣΠΟΕ ΟΤΑ και στην ΟΛΜΕ κατά της διαθεσιμότητας. Έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε δοθεί το ραντεβού. Στηρίζεται από την ΑΔΕΔΗ η διαμαρτυρία. Επιχείρησαν οι εργαζόμενοι να κλείσουν το δρόμο. Και πιθανότατα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις για αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι η οδός Πανεπιστημίου. Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Σας ακούω, Άννα, πριν από λίγα λεπτά. Οι συγκεντρωμένοι βρισκόμασταν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκαναν μια κίνηση να κλείσουν την Πανεπιστημίου, όπως και έτσι έγινε. Αμέσως όμως οι δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες βρισκόταν στο σημείο, άρχισαν επιδίδαξαν εντολή εκένωσης, άρχισαν να αποστούν τους διαδηλωτές προς τα πίσω. Έγινε και περιορισμένη χρήση χημικών διεισμωτής της ΣΟΥΝΑΣ. Έδωσαν 2-3 στεκασμοί. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τις αντεκλήσεις μεταξύ των αστυνομικών και των μελών της ΟΟΣΑ και της ΟΛΜΕ. Η αστυνομία έχει δεχτεί την εντολή να ανοίξει τον δρόμο. Ναι. Οι διαδηλωτές παραμένουν στο μισό δόστρωμα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαβουλεύσεις. Με την αστυνομία, όπως βλέπουμε, ναι, Δημήτρη. Ναι, απλά τώρα είναι η επίδραση της, του ψεκασμού στην Ασκόσφαιρα και η αστυνομία να συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι αντεκλήσεις. Η αστυνομία έχει δεχτεί την εντολή να ανοίξει ο δρόμος, ωστόσο οι διαδηλωτές παραμένουν επί του οδοστρώματος. Γίνονται κάποιες συνεννοήσεις προκειμένου να ηρεμήσει κάπως το κλίμα. Οι αστυνομικοί διευθυντές ενημερώνονται και αυτοί από το κέντρο των δικών τους επιχειρήσεων. Συζητούν με τους προέδρους του σωματείου, της ΟΛΜΕ και του ΟΕΟΤΑ που βρίσκονται εδώ, προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα και να μην υπάρξει κάτι χειρότερο στο σημείο. Δημήτρη, περίπου πόσος κόσμος έχει συγκεντρωθεί? Να είναι 500, 600, 700 άτομα και ίσως και λίγο παραπάνω, Άννα. Αυτή τη στιγμή έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινούσε το κοινό συλλαλητήριο που είχε το ΕΟΤΑ και ΟΛΜΕ στα προφίλια. Με αποτέλεσμα την τελευταία ώρα να έχουν συγκεντρωθεί και συνεχώς να έρχονται και άλλοι διαδηλωτές στο σημείο. Η κίνηση από την πλευρά των διαδηλωτών να κλείσουν τον δρόμο ήταν για τη λίγη ώρα θα μεταβούν στα προφίλια. Κάτι τέτοιο δεν έδωσε στην αστυνομία, καθώς υπάρχει κυκλοφοριακό χάος από ό,τι μπορώ να διακρίνω στην Πανεπιστημία στο σημείο. Δέχτηκε την εντολή να πιάσει ο δρόμος και αυτή τη στιγμή βλέπετε η εικόνα να κάπως να έχει ηρεμήσει το πράγμα. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών. Η αστυνομία έχει περιορίσει το μισό δρόμο του διαδηλωτές. Πάντως αυτό που βλέπουμε, Δημήτρη, αυτή την ώρα είναι τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν δημιουργήσει αυτό το φράγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παραδεδαγμένοι από τους διαδηλωτές με τις ταυπίδες, υπάρχουν κάποιες αντεκλήσεις, προσπαθούν να τις αποτίσουν προς τα πίσω. Σε ακούμε, Δημήτρη, σε ακούμε πολύ καθαρά παρά την φασαρία που υπάρχει από την ένταση. Έχει σταματήσει η αστυνομία αυτή τη στιγμή την επιχείρηση, τους έχει περιορίσει κάπως το μισό οδόστρωμα. Βλέπουμε τους αστυνομικούς να συνεννοούνται. Πάντως δεν φαίνεται, Δημήτρη, να πέφτουν και ιδιαίτερα να ηρεμούν τα πράγματα, να εκτονώνεται η κατάσταση. Δεν πρόκειται να ηρεμήσουν τα πράγματα, αν δεν φύγει η αστυνομία από ό,τι φαντάζομαι, ή αν δεν αφήσουν τους διαδηλωτές να κάνουν κατάρρευση του οδοστρώματος όπως ήθελα να κάνουν προηγουμένως. Αυτό είναι που προκάλεσε η επέμβαση της αστυνομίας. Από την πλευρά της αστυνομίας ήθελε να ανοίξει τον δρόμο για να περάσουν τα σήματα. Τώρα θα δούμε, είναι σε συνεννοήσεις και οι αστυνομικοί με τους υπευθύνους του και τα σωματεία με τους δικούς τους υπευθύνους. Θα δούμε αν θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Προς το παρόν, η κυκλοφορία του Πανεπιστημίου δεν διεξάγεται. Το οδόστρωμα είναι και πάλι κλειστό παρά την έκταση της αστυνομίας. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, οι αστυνομικοί παραμένουν σε παράταξη μπροστά από τους διαδηλωτές. Βέβαια, πίσω από αυτήν την παράταξη και πάλι οι διαδηλωτές έχουν κλείσει τον δρόμο. Ναι. Φωνάζουν κλίματα. Δημήτρη, υποστηρίζεται και από την ΑΔΕΔΗ συγκεκριμένη κινητοποίηση, σωστά? Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία υποστηρίζεται από την ΑΔΕΔΗ, σωστά? Βεβαίως υποστηρίζεται από την ΑΔΕΔΗ.
Χαλκιδική να θυμίσουμε ότι είναι το αιώνα. Βλέπουμε, συγγνώμη Δημήτρη, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και επικεφαλή της αστυνομίας, ο οποίος μιλάει ο ίδιος επικεφαλής με τους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται. Είναι ο αστυνομικός διευθυντής, είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης εδώ, ο οποίος προσπαθεί να συνεννοηθεί με τα μέλη της ΟΕΟΝΤΑ και της ΟΛΜΕ, προκειμένου έτσι να εκτονωθεί η ένταση, λογικά να τους ζητάει να αφήσουν ένα μέρος του δρόμου προκειμένου να διεξαχθεί από το υπόλοιπο η κυκλοφορία όπως γινόταν τόση ώρα. Να δούμε τι θα γίνει. Επικοινωνεί με τους ανωτέρους του και εκείνος, όπως προσπαθούν να βρεθεί και μια λύση ανάμεσα στους διαδηλωτές στο σημείο με τους υπεύθυνους. Βρίσκεται εδώ και ο κ. Παρακόπουλος από την ΟΕΟΝΤΑ και ο πρόεδρος του ΟΕΟΝΤΑ είναι στο σημείο. Και η αστυνομία ζητάει κάπως να εκτροπεί η κατάσταση. Η παρεμπιστημία συνεχίζει να ανοιχτεί. Να θυμίσουμε ότι οι διαδηλωτές που βρίσκονται στο σημείο είναι δημοτικοί αστυνομικοί, το ΟΕΟΝΤΑ, εργαζόμενοι του Δήμου, καθηγητές σε τεχνικά λύκεια, οι οποίοι βρέθηκαν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς το εσωτερικό του Συμβουλίου αυτή την ώρα συζητείται η προσφυγή των δημοτικών αστυνομικών, καθώς επίσης και των καθηγητών κατά του δρόμου που ψέφεται σε διαθεσιμότητα. 24 ώρια εργασία της οποίας έχει προκυρήσει για σήμερα η ΟΛΜΕ, κάθε εργασία θα έχει το 8 μέχρι τις 12. Μάλιστα. Και όλων των εργαζόμενων σε αυτούς τους κλάδους, Δημήτρη, που αντιδρούν στο μέτρο της διαθεσιμότητας, βλέπουμε ότι η ένταση συνεχίζεται. Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι. Παίρνουμε εικόνα από την Οδό Πανεπιστημίου, όπου και βρίσκεσαι. Βλέπουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι διαπραγματεύονται ή με πιο αναμένα τα αίματα συνομιλούν με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Πάλι βλέπουμε τον επικεφαλής εδώ, ο οποίος μιλά και ο ίδιος με τους εργαζόμενους. Ζητάει ο αστυνομικός διευθυντής να αποχωρήσουν τροποντινά από το δόστρωμα προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά η κυκλοφορία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν να το δέχονται οι διαδηλωτές. Οι άνδρες των ΜΑΤ παραμένουν στο σημείο τους, παραμένουν παραταγμένοι μπροστά. Όχι ότι έχουν κλείσει όλο το μήκος των διαδηλωτών. Ένα μέρος που μπροστά έχουν κλείσει. Από πίσω, αν γυρίσει η κάμερα κάποια στιγμή, θα μπορέσει να διακρίνεται ότι όλο το δόστρωμα είναι καθυπνισμένο από διαδηλωτές. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ακόμα λίγη ένταση, όχι όσο είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Μάλιστα. Συνεχίζεται αυτή η εικόνα. Κάνε λίγο δεξιά να δείξουμε εδώ. Ο δρόμος όπως μπορείτε να διακρίνετε κάτω από τις Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, παίρνουμε συνεχώς εικόνα από σένα. Παραμένει στο σημείο, είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι. Για οτιδήποτε νεότερο σε ξαναβρίσκουμε. Πάμε